περιγράφει την περιοχή της κεντρικής πύλης και λέει τα εξής, αφού προχώρησε και είδε το κουλέ τζαμί, υπήρχαν λέει δίπλα και κάτι γκρίσες που έτρεχαν, που έτρεχε νερό, αλλά δεν είχε καμιά του από φόβο, γιατί εκεί κοντά καθόταν παλιά ο Σαχίν Τέις. Όταν κοιτούσε χριστιανό τιμένο με τα καλά του, διέταζε και το βοτούσαν μέσα στο νερό που ήταν σε ένα συντριβάνι. Πέρασε λέει και κάθεται ώρα τα τέικα χαρένια και κουνάκια και ένα τεχέ όπου μέσα του ήταν και μπούρια τρανών Τούρκων. Το γεωφύρι λέει που αντάμανε και το χαρένι με το κουνάκι του Μουντάς ήταν σαν να του άκουσε την ψυχή. Άιντε τι κόβει και ιδρώτας χριστιανικός πολέμουν εδώ μέσα για τους τουρκαλάδες. Γιατί όλα αυτά με άφια χριστιανικά έγινε. Να πούμε τώρα λίγα πράγματα για την αρχιτεκτονική των κοναχιών. Από το κτηματολογικό χάρτη μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε τα περιγράμματα των κοναχιών του Σαχίν Τέι, τα οποία είχαν διαστάσεις περίπου 14 και 18,5 μέτρα. Τα κονάκια λοιπόν του Σαχίν Τέι, όπως είδαμε τις προηγούμενες εικόνες, παρουσιάζουν σχήμα κατόψεως γάμα, όπου η προβολή τους διάλους μοιάζει με γωνιακό πύργο. Αρκωτικά με παρόμοιες κατόψεις, εκτός από την Καστοριά, συναντούμε στη Σιάτιστα και σε άλλες περιοχές όπως την Κοζάνη, το Μέτσοβο, τα Μπελάκια και ιδιαίτερα στο Πύλιο. Οι κατόψεις σε σχήματα γάμα ή πι προέκυψαν από την ιδιαίτερη ανάπτυξη των χώρων υποδοχής του ορόφου, όπου διάφορες επαφτάσεις του δοξάτου σχημάτισαν και όστια και κρεβάτες. Ήδη από τις αρχές, εδώ βλέπουμε ένα τοπογραφικό, βλέπετε εδώ, είναι το ένα το κουλέτζαμι, αυτή είναι η σκάλα του Παπακυρίου, με τα δύο δίδυμα κονάκια εδώ του Μαλίκ Τέι. Εδώ είναι τα δύο, το νούμερο 3 είναι τα δύο κονάκια του Σαχίν Τέι. Το 5 είναι οι φυλακές που χτίστηκαν το 1904, δηλαδή ένα χρόνο μετά από τη φωτογραφία την δεύτερη που είδαμε. Και το 4, νούμερο 4, είναι ενωμένα τα δύο κονάκια του Αράμπεϊ που αποτελούσαν το δικτύριο από το 1880 και μετά. Εδώ στο 7 είναι ο Μεντρεσίας και στο 10 ακριβώς όπως αυτός ο χώρος είναι η συγκρατή πλατεία Δαβάκη. Μέσα ακριβώς στην πλατεία Δαβάκη είχαν χτίσει οι Τούρκοι το 1910 ένα ημιτελές δικτύριο το οποίο καταδαφίστηκε το 1935. Τώρα, σύμφωνα με τα διαστασιακά μεγέθη και τις θέσεις των σακνησιών στα κονάκια του Σαχίν Τέι, παρατηρούμε ότι είναι παρόμοια με, ότι ήταν παρόμοια με τα αρκωτικά μανούσι και πουρκί της Σιάτιστας. Τα αρκωτικά αυτά, όπως ξέρουμε, έχουν την είσοδό τους στην εσωτερική γωνία που σχηματίζει η προεξοχή τους καίρους ώστε να προφυλάσσεται. Από την είσοδο οδηγούμαστε σε μια πλατόστρωτη εσωτερική αυλή όπου βρίσκονται δύο κλιμακοστάσια, ένα για τον όροφο και ένα για το μεσοπάτωμα. Στην πρώτη στάθμη, όπως ξέρουμε, χαμηλά είναι τα κατώκια τροφίμων κτλ. Στο μεσοπάτωμα συναντούμε χειμωνιάτικα δωμάτια και στον όροφο κυριαρχεί ο διαμπερής χώρος του δοξάτου, όπως σε όλα τα καστοριανά αρκωτικά. Η κομψότητα τώρα που χαρακτηρίζει τα αρκωτικά αυτά και τους προσδίδει για την ποιητική μορφή οφείλεται κυρίως στις αρμονικές αναλογίες των όψεων. Πάνω στην ισχυρή λίχθινη βάση που έχει φρουριακό χαρακτήρα ξεπροβάλλει ο όροφος με τα πολυάριθμα παράθυρα. Η στέγη με την έντονη προεξοχή του γύσου, οι καμινάδες ολοκληρώνουν την εικόνα. Τα περισσότερα αρκωτικά της Δυτικής Μακεδονίας χτίστηκαν από ισνάφια υπηρετών μαστόρων ή από αρβανίτες της περιοχής της Ντέμπρης, τους γνωστούς Νεμπρελίδες. Αυτό είναι το αρκωτικό πουλκίδι της Σιάτιστα. Οι Τούρκοι μάλλον αναφέρει ότι ήδη από την 7η Νοεμβρίου η Καστοριά παρευρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου. Ήδη από την 7η Νοεμβρίου οι Ντέιδες αναχωρούσαν δεύτερον διακοριτσά με τη στεγόμενη τρασικία με δόλων των σκεφών ετήπλων και προωθιών στους ξενούς, αποκαλούντας αυτούς αδελφούς. Την ημέρα της απελευθέρωσης, 11 Νοεμβρίου, μια τριμελής επιτροπή ανέλαβε να καταγράψει τουρκικά κονάκια τα οποία θα ήταν κατάλληλα για να στεγάσουν τα ελληνικά στρατεύματα. Ο Πέτρος Μπακάλης συνόδευσε την επιτροπή και αφηγείται.
Επισκεφτήκαμε λέει τα κονάκια του Τιαζίν Μπέι, τα οποία βρήκαμε κατάλληλα ως δυνάμενα να περιλάβουν άνω των 300 ανθρώπων μπορούσαν να προσελήσουν. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το κονάκι του Αρά Μπέι, το οποίο το λέει, το χαρακτηρίζει ένθα εγκαίνοντο τα συνέπεια της μαθαιότητας των Νεοτούρκων, οι αποφάσεις των οποίων πολλούς των χριστιανών απέστειλαν στα Σερουνίν Πονάς. Δηλαδή ήταν το δικητήριο του Αρά Μπέι, είχε μετατραπεί σε δικητήριο και μέσα είχε και τα δικαστήρια όλες τις υπηρεσίες. Επίσης επισκεφτήκαμε λέει τα κονάκια του Μουντάζ και στη συνέχεια και τον Μεντρεσέ. Από όπου λέει εξέρχονται οι τουρκικοί υποστήριες της Αδικίας. Τις επόμενες μέρες αναφέρει, ξεσπάσανε ορισμένες πυρκαγιές σε κονάκια, για τις οποίες ο Πέτρος Μακάρης αναφέρει. Στις 23 Νοεμβρίου πυρκαγιά καγίσα εξαποσεξία των στρατιωτών αποτέτρωσε τα κονάκια του Δαούτ Μπέι, αν δεν την ενεργία των στρατιωτών δεν αποκόπτουν το ηγέθυρα που συνέδεται τον Αδρονίκη με τα Ποκαβενίου και μεταδίδεται το πύρ και στο Παρένι, άπασα η πόλη στα ηγέντο παρανάλογα του πυρός με απειρά ρυθματήματα, καθώς με το περιβόλο του εφυλάσσονται τα πολεμοφόρια και τα πυρομαχικά του στρατού μας. Στις 9 Δεκεμβρίου λέει κάηκε και το κονάκι του Αράμπε. Ξέρετε το Μεσονίκιο να αναφέρει το θεοδακτικό μέγαρο του Αράμπε, το εγκλείο πλήστας όσας αναμνήσεις και λιτσαρισμού έγινε το παρανάλογο του πυρός εμπροσέκτου από τους εξίες. Προόριστε φαίνεται λέει εκλειπώντας του τουρκικού ζυγού να εκλείψει και παν ίχνος αυτού είτε οικία την κάνει τούτο είτε τέμενος είτε παλωτή καθήρυμα. Τα σημαντικά κτίσματα ενός τόπου είτε σώζονται είτε έχουν καταστραφεί αποτελούν μνημεία που σηματοδοτούν την τοπική μας ιστορία. Εδώ είναι ο Μετρεσές, που είναι το καλύτερο μοναδικό μνημείο στην Καστοριά και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση. Είναι ένα πολύ ωραίο μνημείο και σε κομματιέ. Τα κονάκια των Τέινων Σακίνια στα 100 περίπου χρόνια της ζωής τους κυριαρχούσαν στην περιοχή της κεντρικής φύλης της Καστοριάς και λόγω του μεγέθους και τις θέσεις τους εντυπωσίαζαν και ξεχώριζαν από μακριά. Από το σημείο αυτό, οι τοπάρχες Μπέιδες έλεγχαν απόλυτα τη διέλευση προς και από την πόλη. Στην ευρύτερη περιοχή της πύλης, στα τελευταία χρόνια της τοπογραφίας, είχαν χτιστεί φυλακές, ταχυδρομικός και τηλεγραφικός σταθμός, γεωργική τράπεζα, αστυνομία και δικαιοσύνη. Τώρα, μια δική μου παρατήρηση. Καθώς γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι συνήθιζαν να διατηρούν τα διοικητικά κέντρα των πόλεων που κατακτούσαν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στη θέση των κονακιών που παρουσιάσαμε βρίσκονταν προηγουμένως οι κατοικίες των Βυζαντινών αξιωματούχων και αρχών. Τα κονάκια των Τέινων Σακίνκια, καθώς γκρεμίστηκαν νωρίς και δεν καταγράφηκαν από παλαιότερους ερευνητές, με την πάροδο του χρόνου περιέθεσαν στη λίμνη. Κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν άγνωστα ή ξεχασμένα αξιόλογα κτίσματα ενός τόπου, παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς πληρώνουν κεφάλαια της ιστορίας μας. Οι έρευνες αυτής της μορφής δεν αποτελούν απλές ιστοριογραφικές μελέτες, αλλά μια πραγματική ανάγκη αυτογνωσίας του τόπου μας και μια διαδικασία για να προσεγγίσουμε καλύτερα την τοπική μας ιστορία. Η ιστορική μνήμη διασφαλίζει την αθανασία των γεγονότων και των κτισμάτων του παρελθόντος για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπετε πάλι το παρέμι του Σακίν Μπέι, το οποίο δεν καταστράφηκε το 12 αλλά λίγο αργότερα, το νέο δικητήριο. Εάν δεν θέλει να δείξει το επόμενο, είναι το σημερινό δικαστήριο.